Η γέννηση της λιμνοθάλασσας τοποθετείται χρονικά γύρω στο 800 π.Χ. Η περιοχή ίσως να κατακλείστηκε μόνιμα από τα νερά μετά το μεγάλο σεισμό του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Την ίδια χρονική περίοδο πρέπει να γεννήθηκαν και άλλες λιμνοθάλασσες στη δυτική Πελοπόννησο, το Κοτίχι, η Μουριά και η Αγουλινίτσα. Σχεδόν 3.000 χρόνια μετά, η αντίστροφη πορεία έχει αρχίσει. Οι υγρότοποι άρχισαν να σβήνουν ένας-ένας, όχι από φυσικά αίτια, αλλά από την ανθρώπινη επέμβαση. Οι εκδόλες του Πάμισου, οι λιμνοθάλασσες της Αγουλινίτσας και της Μουριάς έχουν πλέον αποξηρανθεί. Η λιμνοθάλασσα Γιάλαβα, απομονωμένη πλέον, αποτελεί το μόνο σταθμό που απόμενε σε ένα κρίσιμο μεταναστευτικό σταυροδρόμι. Την Άνοιξη, η λιμνοθάλασσα είναι για τα μεταναστευτικά πουλιά, ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη. Έχοντας πετάξει χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Σαχάρα και τη Μεσόγειο, προσγειώνονται πρώτη φορά εδώ για να τραφούν και να ξεκουραστούν. Είναι πουλιά που φυλιάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας έτσι τη λιμνοθάλασσα Γιάλαβα σε υγρότοπο διεθνούς σημασίας. Χώροι, αλόβητες σε μεγάλο βαθμό σήμερα, υποστηρίζουν ένα από τους καλύτερους πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα. Εδώ στο ανοιχτό Ιόνιο, οι βοριάδες είναι συχνοί, η θάλασσα βαθιά και η ανθρώπινη παρουσία λιγοστή. Οι παραλίες στη Βοηδοκοιλιά, στο Ρωμανού και στο Μάτι, είναι τόποι ιδανικοί για την οτοκία της θαλάσσιας χελώνας. Σε 100 από τα 17.000 χιλιόμετρα ακτές της Ελλάδας, αναπαράγεται η καρέτα. Διασφαλίζοντας τη φυσικότητα αυτών των παραλιών, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση ενός συμβόλου της φύσης και της ζωής. Αυτή η στενή λουρίδα γης κρύβει μια μοναδικότητα. Εδώ είναι η μόνη γνωστή ως σήμερα στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη κατοικία ενός παράξενου και απρόσμενου ζώου. Ο χαμελέοντας της Πύλου είναι ένα θαυμαστό δείγμα της δύναμης και της επιμονής της ζωής. Επιστημονικές αναφορές από το 1872 βεβαιώνουν την ύπαρξή του εδώ. Σωστά τον περιγράφουν ως καμελέο αφρικάνους, είδος διαφορετικό από τον κοινό χαμηλέοντα. Η διακριτική του παρουσία είναι γνωστή στους κατοίκους της περιοχής. Ζει κοντά τους, τους ελαιώνες, τα αμπέλια, στις αυλές τους και περνά το χειμώνα μυστικά με τον τρόπο που μόνο τα αρπετά γνωρίζουν. Μα καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και ζεσταίνουν, οι χαμελέοντες της Πύλου επιστρέφουν στην ίδια στενή λουρίδα γης για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους μέσα στην άμμο. Τα αυγά θα μείνουν για σχεδόν ένα χρόνο στην άμμο, μόλις μερικά εκατοστά από την επιφάνεια. Αν η φωλιά δεν ανακαλυφθεί από κάποιο περαστικό θηρευτή, αν δεν παρασυρθεί από τη θάλασσα και αν δεν σε θλιβεί κάτω από το βάρος μιας ατέρειας της με την αμμουδιά παρουσίας, κάθε φθινόπωρο ένα θαύμα θα λάβει χώρα στην παραλία της Γιάλαβα. Το 1956 ο χήμερος Ξερολάγκαδος και οι πηγές του Τυφλωμύτη μετατράπηκαν σε τάφρους και έδιωχναν το γλυκό νερό στη θάλασσα.
μια σειρά κανάλια σκάφτηκαν μέσα στη λιμνοθάλασσα, κατευθύνοντας τη ροή του νερού, επισπεύδοντας την αποξήρανση της λίμνης. Ένα αντλιοστάσιο δίπλα στην όχθη που άδειασε το νερό προς τη θάλασσα, ολοκλήρωσε την εικόνα. Στα μέση της δεκαετίας του 80, κατασκευάστηκε ένα άχωμα που έκοβε τη λιμνοθάλασσα στα δύο. Την ίδια χρονική περίοδο, άνοιξε μόνιμη επικοινωνία της λιμνοθάλασσας με τη θάλασσα, αλλάζοντας τη σχέση αλμυρού και γλυκού νερού. Αδιάψευστος μάρτυρας της αύξησης της αλατότητας είναι τα νεκρά αρμυρίκια στο έλος. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το νερό ήταν πια τόσο αλμυρό που οι συνθήκες διαβίωσης για όλη την αλυσίδα της ζωής άρχισαν να γίνονται απαγορευτικές. Το οικοσύστημα ακολουθούσε μια φθήνουσα πορεία, χωρίς ορατή επιστροφή. Σήμερα, οι πολλαπλές αξίες των υγροτόπων είναι επίσημα και διεθνώς αναγνωρισμένες. Η προστασία της φύσης απαιτεί όχι μόνο να διατηρήσουμε όσα απέμειναν, αλλά και να επανορθώσουμε όπου μπορούμε όσα λάθη έγιναν στο παρελθόν. Έγινε εφικτό να ξαναφέρουμε στη λιμνοθάλασσα Γιάλωβα τα πολύτιμα γλυκά νερά που έπεφταν άδικα στη θάλασσα. Διάστατη παρουσία. Άμεσος στόχος ήταν και παραμένει η προστασία και η διατήρηση της οικολογικής αξίας της περιοχής. Επιστήμονες και θελοντές, ερευνητές και η τοπική κοινωνία συνεργάστηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Μένει να γίνει συνείδηση σε αρχές και πολίτες ότι η αξία των υγροτόπων δεν έγκυται στη μετατροπή τους σε κάτι άλλο, αλλά στη σοφή εκμετάλλευση των φυσικών τους λειτουργιών, στη μεγάλη αισθητική τους αξία και στη διαφύλαξη της ζωής που υποστηρίζουν. Συνεργάτες σε αυτό το σκοπό είμαστε όλοι. Το συνέστημα ευθύνης των κατοίκων, ο σεβασμός του επισκέπτη, η προσοχή της πολιτείας είναι απαραίτητα για να προχωρήσουμε.